ότι δεν θέλουμε να σηκώσουμε τα βάρη της κρίσης για άλλη μια φορά. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους νοσοκομιακούς που βρίσκονται αυτή την ώρα στις φύλες των νοσοκομείων, γιατί απαιτούν μέτρα κλίνες για τους εργαζόμενους, για όλο τον λαό. Γιατί απαιτούν επίταξη των ιδιωτικών κλινικών και όχι δωράκια στους κλινικάρχες. Γιατί απαιτούν να υπάρχουν μόνιμο προσωπικό σε όλα τα νοσοκομεία που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες. Αυτές που δεν καιρό πανδημία δεν φροντίζουν να καλύψουν. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα σε όλους τους συναδέλφους των δημοσίων υπηρεσιών, των υπουργείων, των ΟΤΑ που φωνάζουν για μέτρα και ελέγχους στους χώρους δουλειάς, που θέλουν ελεκτικούς μηχανισμούς να παίζουν πραγματικά το ρόλο τους. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς που απεργούν να σταματήσουμε να είμαστε σαν σαρδέλες σε αυτά που πάμε στη δουλειά μας. Στεκόμαστε απέναντι στην πολιτική που μας έχει θυμωμένους, ενώ την ίδια ώρα παίρνει υπακτολό χρημάτων σε επικοινωνικούς ομίλους και παίρνει σοριδών μέτρα και νομοσχέδια που θέλουν να πληρώσουμε εμείς την κρίση. Δεν την ίδια ώρα που απαγορεύει τις συναθρήσεις εξαγγέλνει τον αντισυνδικαλιστικό νόμο. Την ίδια ώρα που απαγορεύει τις συναθρήσεις δίνει στη δημοσιότητα το σχέδιο της Επιτροπής Πυσαρίδη που φέρνει αναδιαρθρώσεις, που θέλει να επιταχύνει τις ιδιωτικοποιήσεις, να επιταχύνει την ανταποδοτικότητα, την εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας, μεταφέροντας κομμάτια της υγείας και της παιδείας του ΣΟΤΑ, που θέλει να κεφαλοποιήσει ό,τι έχει απομείνει από την κοινωνική ασφάλιση. Απέναντι σε όλους αυτούς, δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να δίνουμε τις μάχες μας. Ζητήσαμε από τον Υπουργό Εργασίας συνάντηση. Αλλά για άλλη μια φορά έφυγε σαν το λαγό, κρύφτηκε, ενώ την ίδια ώρα όλο το προηγούμενο καιρό στρώνει κόκκινα χαλιά τους εκπροσώπους του ΣΕΦ, των επιχειρηματικών ομήλων, των εργοδοτών. Εμείς θα είμαστε εδώ και σήμερα και αύριο και θα είμαστε μπροστά σε κάθε μάχη, όχι για τα συντυχνιακά ζητήματα που από προχθές, από την πέρα που εξαγγέλθηκε η απεργία, τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης λένε στα μέσα ενημέρωσης. Είμαστε εδώ όχι για τα καταχρηστικά μας δικαιώματα, όπως λένε για τους δημοσίους υπαλλήλους. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε υπηρεσίες και δημόσιο στην υπηρεσία του λαού. Έτσι θα συνεχίσουμε.